Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Πάρης Ολυρίτης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Καριωτών. Κλείνοντας, να συμπληρώσω ότι εκτός από το δρομικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε ο κύριος Ελευθερίου, υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι πολιτιστικό. Οι γονείς θα έρθουν με τα παιδιά να τρέξουν 2 χιλιόμετρα σε μια ασφαλή διαδρομή, η οποία θα τελειώσει γενικά σύντομα, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Επειδή όμως θα πρέπει να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο βουνό, κοντά στη φύση, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον μετά το τέλος του αγώνα να ακολουθήσουν και χρήσιμα πράγματα, αλλά να έχουν και μια δράση και δραστηριότητες οι οποίες θα τους γεμίσουν ευχάριστα τον χρόνο. Μια δραστηριότητα η οποία λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα θα πραγματοποιηθεί είναι η πρώτη επαφή με την τοξοβολία, μια και μιλάμε για το βουνό της Θεάς Αρτέμιδος, από το Σύλλογο Μπέρμπακα, τον οποίο ευχαριστούμε για την συμμετοχή του, είναι πάντα δίπλα μας όποτε χρειαζόμαστε κάτι. Θα γίνουν βασικά μαθήματα πρώτων βοηθειών από τους διασώστες, οι οποίοι θα συμμετέχουν και στον αγώνα, στους σταθμούς, και το Σώμα Προσκόπων του νομού Αργολίδας, όπου θα κάνουν βασικά σημεία προσανατολισμού με πηξίδα και κάποια παιχνίδια διαδραστικά. Ο Σύλλογος ταυτόχρονα έχει προετοιμάσει μια μικρή παραδοσιακή έκθεση με παραδοσιακά προϊόντα τοπικά, τα οποία βγαίνουν στην περιοχή μας και μπορεί κάποιος, όπως είπε και ο πρόεδρος, να ψωνίσει, να έρθει, να δει σε πρώτη επαφή και γενικότερα να περπατήσει στην καρδιά όσο καιρό θα παραμείνει και θα διεξάγει το αγώνας. Εμείς, σαν σύλλογος, έχουμε φροντίσει να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους συμμετέχοντες και από τις ομάδες οι οποίες θα στηρίξουν τον αγώνα και επίσης μετά το τέλος του αγώνα θα παραθέσουμε ένα μικρό κέρασμα με δέσματα της περιοχής για αυτούς που θα έρθουν. Είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν καταλήγματα. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχουν καταλήγματα τα οποία μισθώνει κάποιος. Ανοίγουν τα σπίτια. Φιλοξενούμε τον κόσμο που έρχεται, που μας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, μετά τον αγώνα θα υπάρχει ένα μικρό κέρασμα από την Επιτροπή, όπως και το προηγούμενο βράδυ, για αυτούς που θα συμμετέχουν και θα διαμείνουν στην καρδιά, θα υπάρχει ένα αντίστοιχο pasta party, μια μικρή φιλοξενία. Καλούμε λοιπόν όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, να έρθουν σε επαφή με το χωριό, να περπατήσουν, να τρέξουν, να αθλούν. Μπορούν και οι ίδιοι οι γονείς να κάνουν τον αγώνα. Δεν είναι απαγορευτικό, στα 2 χιλιόμετρα είναι ένας μικρός περίπατος. Παρ' όλα αυτά μας φέρνει σε πρώτη επαφή να έρθουν. Ο καιρός ευελπιστούμε να είναι σύμμαχος και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε όλοι εσείς μαζί μας να διασκεδάσουμε και να αφληθούμε στις 2 του Δεκέμβρη στην Καρδιά. Ευχαριστώ.